Λοιπόν, Survivor δεν υπάρχει μόνο το γνωστό πετυχημένο show στην τηλεόραση. Υπάρχει και συγκρότημα το οποίο έτσι είχε βγάλει κάποτε αυτή τη μεγάλη επιτυχία. Bering Heart, που ήταν και στο soundtrack του Rocky. Ποιο Rocky? 2, 3, 5, πιο μετά, 4. Το Rocky 4 με το Ρώσο, που με τις μπουνιές που ξεκινάει με τα γάντια να συγκρούονται. Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και SSU. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Βραδάκι Τετάρτης, 23 του Μάη. Από ό,τι βλέπω είναι μέρα που δεν γιορτάζει κανένας. Δεν είναι κάποια γιορτή σήμερα. Παράξενο αυτό, γιατί μέχρι τώρα ο Μάης καλά μας πήγαινε με τις γιορτές. Τετάρτη 23 του Μάη στα 11 λεπτά μετά τις 10. Σε μια μέρα που ξεκίνησε σε εντελώς έτσι καλοκαιρινό mood σε επίπεδο θερμοκρασιών, και από το απόγευμα και μετά έκανε μια γυρισιά, όπως συμβαίνει πολύ συχνά τις τελευταίες μέρες και εβδομάδες. Μακάρι να στρώσει ο καιρός από Παρασκευή βράδυ και Σάββατο πρωί, τουλάχιστον μέχρι και την Δευτέρα το βράδυ, που πολλοί κόσμος θα εκμεταλλευτεί την αργία της Δευτέρας λόγω Αγίου Πνεύματος και θα προσπαθήσει, τέλος πάντων, ή ευελπιστεί καλύτερα να πούμε, να κάνει τις βουτιές του. Μεταξύ αυτών βάζω και τον εαυτό μου. Αν βοηθήσει ο καιρός, θα κάνουμε τα πρώτα μακροβούτια για το καλοκαίρι του 2018, το ερχόμενο τριήμερο. Ένα τριήμερο στο οποίο φυσικά ξεχωρίζει ο τελικός του Σαββάτου στο Κίεβο, στο Ολυμπίνσκι του Κίεβου, Ρεάλ Μαδρίτης, Λίβερπουλ. Ένα τελικό το οποίο θα τον καλύψει και ο Λίμπερο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ούτε ραδιόφωνο του Λίβερπουλ να είμαστε. Δεν θα πω της Μαδρίτης, γιατί όπως ακούτε και στο σχετικό σποτάκι, είναι εντελώς μονόπλευρη η κάλυψη του τελικού. Δηλαδή μόνο κορμοράνους ακούμε, Ζαγόρες, Ματζιούκηδες, Τσορμπατζόγλου και δεν συμμαζεύεται, και Ραπτόπουλους και Τσαλτίδες. Όλο εδώ Λίβερπουλ είναι που τους βρήκαμε. Και εσύ, Χριστοκιώση, Λίβερπουλ είσαι? Όχι, ναι, εντάξει, φτάνει δηλαδή. Σεβασμός, respect, τεράστιο κλαμπ. Αλλά δεν γίνεται να παίζει με τη Ρεάλ Μαδρίτης και να είναι τόσο μονόπλευρη η κάλυψη του τελικού. Πρέπει να κρατάμε και τα προσχήματα. Λοιπόν, το βράδυ του Σαββάτου στις 10 παρατέταρτο σε κλασική ώρα Champions League. Και μια και μιλάμε για Champions League, να πούμε ότι το ματσάρισμα έφτασε ως το UEFA Champions League και συνεχίζει χαρίζοντας πλούσια δώρα. Μπες και εσύ στο pepsi.gr, μάτσαρε και κέρδισε αυθεντικές μπάλες ποδοσφαίρου για τα πιο πανηγυρικά μάτς και απίθανες κονσόλες για ατελείωτο παιχνίδι. Love it, live it, win it, match it. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 12, μόνη σήμερα, καθώς ο κ. Παπαδόπουλος πετάχτηκε για μπανάκι στη Χαλκιδική. Ελπίζω να πρόλαβε την ηλιοφάνεια, αν και εντάξει, μέχρι το απόγευμα καλός ήταν ο καιρός, μετά στράβωσε. Προφανώς δεν ήταν ο λόγος της επίσκεψής του στην εξωτική Τρίγλια, Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής, για να κάνει μπάνιο. Άλλωστε, η Τρίγλια δεν φημίζεται για την τόσο καλή θάλασσά της. Λοιπόν, αλλά έπαιζε ο Άρης φιλικό νωρίτερα, κέρδισε εκεί την τοπική ομάδα με ένα τεστ. Θα μας τα πει αργότερα κάτι την διάρκεια, θα τον φιλοξενήσουμε τηλεφωνικά για να μας κάνει την αναφορά στο ρεπορτάζ του Άρη. Θα έχουμε και ρεπορτάζ από ΠΑΟ και ρεπορτάζ από Ηράκλη. Τα μεταγραφικά σενάρια κυρίως στον ΠΑΟΚ δίνουν και παίρνουν, με τον Ντάριο Σέρνα, τον πολύπυρο Κροάτι back half επί σειρά ετών στην Σαχτάρ Ντόνετσκ, να βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη και να βρίσκεται, όπως όλα δείχνουν, και μια ανάσα από το να αποτελέσει την πρώτη φετινή μεταγραφή του ΠΑΟΚ. Θα μας τα πούν όμως καλύτερα στη συνέχεια αυτά οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ, είτε ο Δημήτρης Τσορβατζόγλου είτε η Ελένη Μπούντου. Έχουμε πολλά άλλα θέματα. Θα ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές να κάνουμε κουβεντούλα. 23 10 27 και 38. Επικοινωνούμε και μέσω μηνυμάτων. FM και ενώ το SMS αποστολή στο 54526 με χρέωση 1,24 ευρώ ανά SMS, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας με την οποία είστε συμβεβλημένος ή συμβεβλημένοι. Τα λέμε και μέσω Facebook, στο Θανάσης Κυλώνης με λατινικούς χαρακτήρες και double S. Έχουμε και παιχνίδια σε εξέλιξη. Να ρίξουμε λίγο μία ματιά. Να ξεκινήσουμε καταρχήν από τα σημαντικότερα τελικά που είχαμε στην Εστονία. Σημαντικά, θα μου πεις τώρα Εστονία και φιλικά και Λιθουανίες. Υπάρχει κόσμος που τα παίζει και αυτά. Στην Εστονία, Φλόρα Ταλίν, Λεβάντια Ταλίν, στο τοπικό ντέρμπι του Ταλίν 2-2. Χ ήταν και το ημίχρονο. Στην Κροατία, η Δυνάμο Ζάγκρεπ, η πιο πετυχημένη ομάδα της Κροατίας, πήρε ένα ακόμα κύπελο. Κέρδισε την μισητή Χάιντουκ Σπλιτ 1-0 στον τελικό που έγινε στο Βινκόφτσι, αν λέω σωστά την πόλη, στο γήπεδο Τσιμπάλια, με τον γκολ του Γκαβράνοβιτς στο 55, Δυνάμο Ζάγκρεπ, Χάιντουκ Σπλιτ 1-0, κυπελούχος Κροατίας
για φέτος η Δυνάμο από το Ζάγκρεπ. Στην Λιθουανία τρακάει Άτλαντας 1-2. Στη Σερβία επίσης είχαμε τελικό κυπέλου σήμερα. Η Παρτιζάν ή Παρτίζαν κέρδισε την Μλάντος Λουτσάνι με 2-1, με ανατροπή. Ο Τουμπάσεβιτς έβαλε μπροστά του στο σκορ την Μλάντος στο 21. Ο Γιάνκοβιτς έκανε το 1-1 στο 31 και ο Διέλαρ στο 61 έδωσε την νίκη στην Παρτίζαν. Η Παρτίζαν, δεν ξέρω πώς λέγεται. Σε έναν τελικό που έγινε, από ό,τι βλέπω, στην πόλη Σουρντούλιτσα, ναι, στο Γκράτσκι Στάντιον, σε ουδέτερη έδρα προφανώς. Στην Σουηδία που έχουμε πρωτάθλημα, είχαν πρωτάθλημα και στην Α και στην Β κατηγορία. Χέκεν ΑΕΚ στο Χόλμις 1-1, Νόρσεπινγκ Σούντσβαλ 1-0, Έστερσουντ Σίριους 5-2, η Έστα της η οποία συνεχίζει στους φρενήρες ρυθμούς με τους οποίους τελείωσε και την περσινή σεζόν. Θυμίζουμε ότι που έφτασε στην Ευρώπη, στο Europa League, μέχρι τους 8, αν θυμάμαι καλά, μέχρι τους 16, βγάζοντας διπλό και μέσα στην Arsenal. Στην δεύτερη κατηγορία της Σουηδίας, Φράι Μπράγκε 0-0, Γιόνσεπινγκ Ντέγκερφορς 2-2, Λαντσκρόνα Χάμσταντ 0-0 και Εργκρίντε Βέρναμο 4-0. Οι Σουηδοί που παίξανε σε Α και Β κατηγορία μεσοβδόμαδα, καθώς το ερχόμενο Σαββατοκύριακο είναι το deadline Σαββατοκύριακο το οποίο έχει δώσει η FIFA στις χώρες που συμμετέχουν στο Μουντιάλ, όπως είναι η Σουηδία, για να ολοκληρώσουν, για να διακόψουν εν προκειμένου τα πρωταθλήματά τους, έτσι ώστε να έχουν οι διεθνείς την ευχέρεια να ενσωματωθούν στις εθνικές τους ομάδες και να προετοιμαστούν για το παγκόσμιο κύπελλο της Ρωσίας που ξεκινάει σε περίπου 25 μέρες, στις 14 του Ιούνιου, πέμπτη απόγευμα, Ρωσία-Σαουδική Αραβία, το μοναδικό μάτς της πρώτης ημέρας, 14 Ιουνίου με 15 Ιουλίου, ένας μήνας γεμάτος μπάλα, όπως συμβαίνει σε κάθε Μουντιάλ, κατά 4 χρόνια, ο εφιάλτης των γυναικών, ο παράδεισος των ανδρών, εντάξει, όχι σε απόλυτο βαθμό, πάντα υπάρχουν εκεί και εξαιρέσεις. Υπάρχουν και γυναίκες που γουστάρουν μπάλα και βλέπουν ειδικά Μουντιάλ. Υπάρχουν και άντρες που δεν γουστάρουν μπάλα και καλά ξηγούνται. Όλα είναι θέμα γούστου και γενικότερα στη ζωή τίποτα δεν είναι απόλυτο. Γιατί ας πούμε κάποιοι έχουν και την εντύπωση στο μυαλό τους, το έχουν έτσι, ότι άπαξ και άντρας δεν ασχολείται με την μπάλα, δεν είναι φανατικός άντρας κτλ. Εμείς δηλαδή οι φανατικοί άντρες που. Μόνο όσοι ασχολούνται με την μπάλα. Τέλος πάντων. Μεγάλη κουβέντα και αυτή. Άμα θέλετε, όταν θα ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές, μπορούμε πολύ ευχαρίστως να την κάνουμε. Πάμε στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη για το στοίχημα. Για Μουντιάλ, μια και μιλήσαμε για Μουντιάλ, σκοπεύω να σας κάνω έτσι ένα πρώτο μπάσιμο στις αποστολές που δεν είναι οι περισσότερες οι τελικές αποστολές. Στις προεπιλογές των ομοσπονδιακών προπονητών που έχουν ανακοινώσει. Η FIFA έχει δώσει deadline την Τετάρτη του Ιούνιου, δηλαδή 10 μέρες πριν από το Μουντιάλ, έτσι ώστε να δηλωθούν οι επίσημες 23ες, με την Εθνική Αργεντινής να έχει μια σημαντικότατη απώλεια σήμερα. Ο Σέρχιο Ρομέρο, ο βασικός τραυματοφύλακας, τραυματίστηκε και τέθηκε knockout. Λοιπόν, η Αργεντινή που θα πάει και χωρίς τον Ικάρντι, που οι κακές γλώσσες λένε ότι ο Μέση δεν τον ήθελε. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια μετά τις 11. Τι έχουμε, Χριστό? Έχουμε την Έλλη Μπουντού. Δεν την ήθελα ακόμα, αλλά εντάξει, τώρα μια και την κάλεσες. Λοιπόν, να μην την αφήσουμε να περιμένει. Θα τα δώσουμε στη συνέχεια. Πάντως, το μάτς που καίρε και τους είναι στο 0-0 του Αζαξιό του Λουζ. Είμαστε στο 35. Περισσότερα στη συνέχεια. Πάμε να καλησπερίσουμε την Ελένη Μπουντού. Γεια σου, Ελένη. Χαίρετε, καλησπέρα. Τι γίνεται? Εμένα πάντως θα με ενδιέφερε να μάθω για η Κάρτη. Είναι ένα από τα πιο καυτά ονόματα. Κοίταξε, για μένα κακός να τον παίρνει ο Σαμπάολη. Αλλά εντάξει, δεν είμαι εγώ ομοσπονδιακός προπονητής. Να ρωτήσω κάτι. Δεν είμαι καν προπονητής. Να ρωτήσω τώρα, Θανάση, που ναι. Τα λέμε μεταξύ μας. Δεν σκέφτεσαι ότι υπάρχουν σκιές σε αυτή τη μικλήση του Ικάρτη? Ο άνθρωπος έχει κάνει τέτοια σεζόν, έτσι, τέτοια χρονιά, ναι. Είναι σε τέτοια φόρμα, βλέπεις ότι κατά καιρούς μένει, φεύγει από την Ίντερ, όχι, δεν τον θέλει η Ρεάλ. Δηλαδή βλέπεις ότι είναι ένα από τα πιο καυτά ονόματα, ναι. Και δεν τον παίρνουν συνεχίσει. Κοίταξε, σου λέω, οι κακές γλώσσες λένε ότι δεν τον γουστάρει ο Μέση. Τώρα γιατί, ναι, τι να σου πω. Εσύ βγες και πες ότι δεν υπάρχουν σκιές πάνω από τη συγκεκριμένη υπόθεση. Πώς κοίταξε, για να τα λέμε όλα, η Αργεντινή, ναι, έχει πολλούς παίκτες, έχει πολλούς ποιοτικούς παίκτες μπροστά.
αλλά και εγώ, δηλαδή, αν ήταν στο χέρι μου, αν ήμουν εγώ, ας πούμε, ο προπονητής Αργεντινής, τον Ικάρντι θα του δίνα, ρε παιδί, μια θέση στην αποστολή του Μουντιάλ. Ήταν στην προεπιλογή. Αλλά έχει και Ιγουαΐν, έχει Αγουέρο, έχει την Μπάλα, έχει την Μαρία. Έχει δηλαδή παίκτη. Δεν να πεις, ας πούμε, ότι έχει λιμά και δεν τον καλεί. Ναι, προφανώς. Και νομίζω ότι δεν είναι ότι έχει έλλειψη έτσι, ποιοτικών ποδοσφαιριστών. Αλλά αν τα βάλουμε κάτω με την Μπάλα, με Ιγουαΐν, με Ικάρντι, τι χρονιά έκανε ο καθένας, τι πρόσφερε ο καθένας και σε τι κατάσταση είναι ο καθένας. Εντάξει, ναι. Δεν είμαστε εμείς οι προπονητές, δεν είμαστε εμείς αυτοί οι οποίοι θα κάνουμε τις κλήσεις. Αλλά ναι, είναι ένα θέμα. Κοίταξε, πάντως, όλους όσους κάλεσε έρχονται από καλή χρονιά. Δηλαδή, όλοι όσοι κλήθηκαν έρχονται από καλή χρονιά. Έχουν πάρει δηλαδή πρωταθλήματα, τίτλους, έχουν βάλει αρκετά γκολ. Δεν είναι να πεις ότι είναι κάποια κλήση που ξενίζει. Θα διάλεγες Ιγκουαίν αντί Ικάρντι. Κοίταξε, εγώ για τον Ιγκουαίν έχω εκφραστεί πολλές φορές, δεν τον γουστάρω σαν επιθετικό. Αλλά τα νούμερα του με διαψεύδουν εμένα και όποιον δεν τον γουστάρει, έτσι. Γιατί ο άνθρωπος έχει πάρει και τίτλους όπου πήγε και πολλά γκολ βάζει κάθε χρονιά και φέτος με τη Γιουβέντους έβαλε αρκετά γκολ. Και εμένα δεν μου γεμίζει το μάτι, λέει πιο πολύ γουστάρω την κοψιά του Ικάρντι. Αλλά εντάξει, σε επίπεδο αριθμών είναι πετυχημένος ο Ιγκουαίν. Ωραία, λοιπόν, να πάμε στα δικά μας. Πάντως είναι κρίμα που δεν θα το δούμε τον Ικάρντι. Όντως. Πες μας για τον Σύρνα τώρα, γιατί οι παοξίδες μας ακούνε και λένε ποιος Ικάρντι τώρα. Πες μας για Σύρνα, τι γίνεται, τι και πώς και τα λοιπά. Λοιπόν. Εντάξει, παίκτης που τον ξέρουμε λίγο πολύ όλοι. Παίζει πολλά χρόνια μπάλα και σε υψηλό επίπεδο. Αλλά φέτος ήταν λίγο στον πάγο και είναι ένα όνομα που δεν περίμενες να ακουστεί, ας πούμε. Ναι, είναι ένα όνομα που δεν περίμενες να ακουστεί. Μιλάμε για έναν θρύλογο, θα πω, της Σαχτάρ, έτσι. Ναι, βέβαια, αρχηγός εκεί πάρα πολλά χρόνια. Ακριβώς, 15 χρόνια και 10 μήνες μετρούσε μάλλον, για να χρησιμοποιούμε παρελθοντικούς χρόνους στην Σαχτάρ. Μία Σαχτάρ η οποία ναι μεν τον αποχαιρέτησε, αλλά κρατώντας πάντα την πόρτα ανοιχτή για εκείνον, να αναλάβει κάποιο πόστο, να μείνει στην ομάδα, να βοηθήσει με όποιον τρόπο θέλει. Ήταν ανοιχτή η πόρτα, αλλά ο ίδιος λόγω της υπόθεσης ντόπινγκ, έτσι, μια υπόθεση που τον ταλαιπωρεί από τον περασμένο Σεπτέμβρη, γιατί μετά το μάτι της Σαχτάρ με την Νάπολη βγήκε θετικός σε έλεγχο ντόπινγκ, ήταν ένα δείγμα το οποίο είχαν πάρει τον προηγούμενο Μάρτιο, τον Μάρτιο του 2017 από τον Κροάτι, και μετά το παιχνίδι με την Νάπολη ακούστηκαν τα δυσάρεστα, ήρθαν τα δυσάρεστα για τον Σεβνά, ο οποίος βρέθηκε θετικός, αποδέχθηκε, βεβαίως δεν γνώριζε, όπως ο ίδιος δήλωσε, ότι η συγκεκριμένη ουσία που βρέθηκε θετικός στον έλεγχο ντόπινγκ ήταν απαγορευμένη, υπάρχει έτσι ένα μικρό story γύρω από αυτό, αλλά το αποδέχθηκε, παραμένει εκτός γηπέδων από τον περασμένο Σεπτέμβρη, και με βάση την τιμωρία που του επιβλήθηκε έχει το δικαίωμα να επανέλθει στα γήπεδα στις 22 Αυγούστου. Δηλαδή από τη στιγμή, από τον περασμένο Μάρτιο μέχρι τις 22 Αυγούστου συμπληρώνονται ίσως 17 μήνες που είναι τιμωρημένος ουσιαστικά, άσχετα αν η υπόθεση και η τιμωρία του βγήκε προς τα έξω τον Σεπτέμβριο. Συμπληρώνονται 17 μήνες, άρα σημαίνει ότι από τις 22 και μετά έχει το δικαίωμα να επιστρέψει στα γήπεδα. Νομίζω ότι είναι ένα, στην ηλικία των 36, για να τα λέμε όλα, είναι ένα φινάλε το οποίο ο ίδιος δεν θέλει να το ρίξει. Δεν θέλει να ρίξει αυλαία με αυτόν τον τρόπο, να αποσυρθεί από τα γήπεδα χωρίς να έχει αγωνιστεί και με αυτές τις πιέσεις, αν θέλεις, εντός εισαγωγικών, με αυτό το θέμα, με αυτή την υπόθεση που τον ταλαιπώρησε αρκετά, τον κράτησε αρκετό διάστημα εκτός, έχει μια πλούσια καριέρα, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι σημαία για την Σαχτάρ, και ο ίδιος δήλωσε, διάβαζα πρόσφατα συνέντευξη, χτες προχτές αν δεν κάνω λάθος, ότι δεν με νοιάζει, θέλω να επιστρέψω οπουδήποτε, νομίζω ότι μου αξίζει στη δουλειά μου, στον κόπο μου όλα αυτά τα χρόνια, να αποσυρθώ μέσα στο γήπεδο. Και αυτός είναι ο λόγος που ο Κροάτης ψάχνει έτσι σταθμό στην καριέρα του, δεν έχει ιδιαίτερα ψηλές απαιτήσεις, με την έννοια ότι πλέον το οικονομικό περνάει σε δεύτερη, τρίτη και τέταρτη μοίρα μετά από μια τόσο γεμάτη και πλούσια καριέρα. Απλά είναι το φινάλε που θέλει ο ίδιος να δώσει στην καριέρα του, το φινάλε που του αξίζει μετά από τόσα χρόνια, για να τα λέμε και όλα. Και γι' αυτό κιόλας αφήχθη σήμερα το μεσημέρι στην Θεσσαλονίκη. Τον περίμενε ο Λούμπος Μίχελ από πλευράς ΠΑΟΚ. Είναι μια υπόθεση που διαχειρίζονται οι δύο γη του, Ιβάν Σαββίδη, ο Γιώργος και ο Νίκος Σαββίδης. Βρέθηκε στο Μακεδονία Παλάς, είχε πρώτες επαφές και διαπραγματεύσεις με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, ενημερώθηκε βεβαίως
και ο Ράσμαν Λουτσέσκου. Για να τα λέμε όλα, είναι μια θέση στην οποία ο ΠΑΟΚ δεν ψαχνόταν με ποια είναι. Υπάρχει ο Μάτος, έτσι, για το δεξιά άκρο της άμυνας. Θα υπόψει και στο πλάνο είναι πάντα και ο Κίτσιου, που επέστρεψε από το δανεισμό του στην Σεντ Τρούιντεν και το Βέλγιο. Οπότε δεν φαινόταν ότι ο ΠΑΟΚ και εγώ, όταν ή αν θέλετε, θα έκανε μια πρώτη μεταγραφή ή θα είχε κινηθεί για μια πρώτη μεταγραφή στην συγκεκριμένη θέση. Όμως το ποδόσφαιρο ποτέ δεν ξέρει τι σου έρχεται, ποιες ευκαιρίες παρουσιάζονται μπροστά σου, τι συγκυρίες υπάρχουν. Εντάξει, είναι λίγο παράξενη κίνηση πάντως, είναι η αλήθεια. Δηλαδή, είναι παράξενη κίνηση, αλλά δεν κολλάει πολύ πάνω, δηλαδή. Εντάξει, μιλάμε για ένα παίκτη φυσικά γνωσμένης αξίας, αλλά είναι κυρίως η ηλικία του. Είναι αυτό, και ότι είναι, ήταν ανενεργός το τελευταίο διάστημα, αυτό είναι λίγο που ξενίζει. Ναι, αυτά είναι τα, νομίζω και αυτοί είναι οι προβληματισμοί γύρω από την συγκεκριμένη υπόθεση. Ότι υπάρχει το προχωρημένο της ηλικίας, μιλάμε κλεισμένα 36, είναι και η αγωνιστική απραξία, τελευταίο μάτι 13 Σεπτέμβρη του 2017 στο Σαχτάρ Νάπολη, και από τότε τιμωρημένος εκτός γηπέδων. Μια τιμωρία που λήγει στις 22 Αυγούστου. Αλλά από την άλλη μιλάμε για έναν παίκτη με τεράστια προσωπικότητα, έναν παίκτη με παραστάσεις, έναν παίκτη με εμπειρίες, ο οποίος μπορεί, αν θέλετε, να δώσει κάποιες ανάσες, κάποιες λύσεις. Προφανώς και δεν μιλάμε για έναν παίκτη βασικό και αντικατάστατο, ο οποίος θα είναι πάντα πρόθυμος και πάντα ικανός να βγάλει όλες τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του προπονητή του. Είναι ένας παίκτης ο οποίος θα δώσει πολλά στα αποδυτήρια της ομάδας. Υπάρχουν σύν και πλήν βεβαίως στη συγκεκριμένη υπόθεση. Ενημερώθηκε και ο Ράσμαν Λουτσέσκου, ο οποίος είναι στο εξωτερικό, απολαμβάνει μερικές στιγμές ξεκούραση με την οικογένειά του. Αλλά από εκεί θα πρέπει να προσμετρήσουμε και το πώς συνδέεται ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής με τον ΠΑΟΚ, γιατί έλεγα προηγουμένως ότι είναι ο Λούμπος Μίχελ, τον οποίο γνωρίζει πολύ καλά από την κοινή της θητεία στην Σαχτάρ, έτσι, συνεργάστηκε με τον αθλητικό διευθυντή του ΠΑΟΚ, είναι και ο Μίρκια Λουτσέσκου στη μέση. Έτσι, σωστά, ναι, βέβαια. Συνεργάστηκε. Ναι, είναι πολλά χρόνια. Πολλά και μιλώντας με τους Ουκρανούς, λένε ότι είναι μια σχέση πατέρα-γιου. Πρωτοπαλίκαρα, θέλετε να σα το πω έτσι εντός εισαγωγικών. Ναι, ήταν πολλά χρόνια. Ο Λουτσέσκου Μιρτσέ ήταν πολλά χρόνια σε Σαχτάρ, βέβαια. Αυτό ακριβώς, από τα πρωτοπαλίκαρα του Μίρτσα Λουτσέσκου. Ακόμη και σήμερα οι δυο τους μιλάνε. Ο ένας μιλάει για τον άλλον με άκρως κολακευτικά λόγια. Υπάρχει μια εξαιρετική σχέση των δύο ανδρών. Όπου ο Μίρτσα Λουτσέσκου βάλει τον μπαμπά Ράσμα Λουτσέσκου. Οπότε υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μεσολάβησαν, οι οποίοι έφεραν σε επαφή τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή με τον ΠΑΟΚ. Από εκεί και πέρα υπάρχει και ένας ατζέντης, ένας Βαντίν Σαμπίλη, ο οποίος έχει κάνει αρκετές δουλειές με τον ΠΑΟΚ. Σάχο, Μάτος, Ασεβέδο, διατηρεί άψογες σχέσεις με την οικογένεια Σαββίδη. Οπότε μιλάμε για έναν κύκλο ανθρώπων, έναν κύκλο επαφών που φέρνουν πιο κοντά στην παρούσα φάση τον 36χρονο Κροάτη με τον ΠΑΟΚ. Από πλευράς δικεφάλου και από πλευράς οικογένειας Σαββίδη, λένε ότι τον τελευταίο λόγο σε όλες τις μεταγραφές, σε όλες τις μεταγραφικές κινήσεις, θα έχει ο Ράσμαν Λουτσέσκου. Νομίζω ότι το μπαλάκι πλέον πέφτει εκεί, πέφτει στον προπονητή του ΠΑΟΚ, ο οποίος θα πρέπει να προσμετρήσει όλα τα στοιχεία της υπόθεσης και αναλόγως ή να δώσει την συγκατάθεση και να προχωρήσει και ο παίκτης να περάσει τα ιατρικά αύριο, να ανακοινωθεί και κατόπιν να αναχωρήσει για διακοπές μέχρι τις 20 Ιουνίου, όταν και η ομάδα θα επιστρέψει πίσω, ή αν ο Λουτσέσκου κρατάει μικρό καλάθι, είναι και αυτός προβληματισμένος από την ηλικία του, από την αγωνιστική απραξία και το καθεξής. Είναι μια υπόθεση περίπλοκη, έτσι, γιατί έχει πολλά σύν και πλήν, όπως αναφέραμε προηγουμένως. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι νεότερο. Ο παίκτης είναι εδώ, από το μεσημέρι είναι στη Θεσσαλονίκη, έχει συναντηθεί με τους ανθρώπους του ΠΑΟΚ, έχει γίνει ένας κύκλος επαφών και συζητήσεων. Ο Λουτσέσκου δεν είναι εδώ. Στη συγκεκριμένη υπόθεση εμπλέκονται Γιώργος και Νίκος Σαββίδης. Είναι και Λούμπος Μίχελ, ο οποίος μιλώντας και στην Ουκρανία, γιατί υπάρχει εκεί μεγάλο ενδιαφέρον για τον άλλο κονδυλιματικό αρχηγό της Σαχτάρ, είπε ότι ναι, βρισκόμαστε σε διαδικασία συζητήσεων με τον Ντάριο Σύρνα, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορώ να σας πω πώς θα προχωρήσουν. Νομίζω ότι πρέπει να κάνετε λίγο υπομονή και μέσα στις επόμενες μέρες, το επόμενο διάστημα, θα έχουμε νεότερα για την συγκεκριμένη μεταγραφική περίπτωση. Μάλιστα. Αυτά είναι το story, η υπόθεση του Κροάτη, ο οποίος είναι εδώ και μένει να δούμε τι μελιγενέστε με τον ΠΑΟΚ, βεβαίως. Τι άλλο, έχουμε κάτι άλλο, εκτός από Σύρνα.
Λοιπόν, έχουμε έναν Βέρμπλουμ που πάντα υπάρχει στην επικαιρότητα του ΠΑΟΚ, έτσι. Είναι αυτή η περίπτωση του Πόντους Βέρμπλουμ, του Σουηδού, ο οποίος απολαμβάνει στην παρούσα φάση τις διακοπές του στην Μαγιόρκα, βρίσκεται εκεί οικογενειακός, έχει ένα υψηλό κασέ, είναι μια περίπτωση δύσκολη, το έχουμε σημειώσει πολλάκις. Ο ίδιος στην παρούσα φάση εξετάζει τις προτάσεις που έχει στα χέρια του. Σαφώς ο κύκλος της ΤΣΕΚΑ Μόσχας έχει κλείσει για τον ίδιο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το γνώριζαν και οι σύνοντες της ομάδας. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά στη συνέντευξή του, κουράστηκα μετά από τόσα χρόνια στο ίδιο προπονητικό κέντρο, στην ίδια ομάδα, στο ίδιο μέρος προετοιμασίας στην Ισπανία. Είναι μια κατάσταση, ήταν μια καθημερινότητα που με κούρασε, οπότε δεν έκανε κάποια αίσθηση ή έκπληξη, αν θέλετε, η αποχώρησή του από την ΤΣΕΚΑ. Σαφώς και πρόκειται για μια πολύ δυνατή περίπτωση για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος το παλεύει. Δεν υπάρχουν νεότερα. Για την ώρα ο ποδοσφαιριστής απολαμβάνει τις διακοπές του και μένει να δούμε ποιες από τις προτάσεις ή μάλλον ποιες από τις προσφορές που έχει στα χέρια του θα προχωρήσουν, με τον ΠΑΟΚ βεβαίως να του κάνει μια πάρα πολύ καλή, γενναιόδορη οικονομικά πρόταση. Πάντα στο προσκήνιο παραμένει και το όνομα του Τέμου Κούκη. Τα είχαμε πει, ναι. Θανάση, αν θυμάμαι. Mm-hmm. Και αυτός έμεινε ελεύθερος από την Μπρόντι. Έχει πολλά κοινά με τον Βέρμπλουμ, με την έννοια ότι και οι δύο αποχαιρέτησαν τις ομάδες τους. Είναι ελεύθεροι και στην παρούσα φάση σκέφτονται, συζητούν με τις ενδιαφερόμενες ομάδες. Δεν έχουν πάρει κάποια απόφαση. Ο Τέμου, ο οποίος είπε όχι σε διπλασιασμό των αμοιβών του. Να το πω, στον πλασιασμό του συμβολέου του, γιατί θέλει και εκείνος να αποχωρήσει από την Μπρόντι, θεωρεί ότι ο κύκλος του έχει κλείσει στην συγκεκριμένη ομάδα. Αυτά στην παρούσα φάση τα μεταγραφικά του ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι περισσότερο θα μας απασχολήσει τουλάχιστον σήμερα και αύριο ο Σέρνιο. Ωραία, Ελένη μου. Ο οποίος να πούμε, Θανάση, ότι δεν ξεφεύγει από την παράδοση του ΠΑΟΚ που θέλει να στρέφεται σε ποδοσφαιριστές τους οποίους έχει βρει στο δρόμο του και έχει αντιμετωπίσει, έτσι. Θα μου πείτε, εντάξει, τώρα η Σαχτάρ ήταν λογικό και πόνο. Ναι, καλά, έχουν περάσει και αρκετά χρόνια βέβαια από εκείνη την αναμέτρηση. Ναι, έχουν περάσει από το 2005, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, έχουν περάσει πολλά. Ωραία. Αυτά. Έγινε, Ελένη, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Και αποχαιρετώντας την Ελένη Μπούντου, να δώσουμε και τον κουλ της τεράστιας ιστορικής ομάδας που λέγεται Toulouse. Λοιπόν, η οποία ανοίγει με απευθείας φάουλ του Max Alain Grandel. Πολύ ωραία εκτέλεση στην εκπνοή της καθυστερής, για την ακρίβεια του πρώτου ημιχρόνου. Το σκόρ είναι τον Μπαράζα ανόδου παραμονής Αζαξιό Toulouse. Σας έλεγα νωρίτερα ότι είναι ένα μάτς με πολύ background, το οποίο ουσιαστικά ξεκίνησε το background από την περασμένη Παρασκευή, όταν στον πρώτο γύρο των Μπαράζ η Αζαξιό υποδεχόταν την Χαύρη. Το πούλμαν που μετέφερε την αποστολή των Ορμανδών έφαγε ντου έξω από το γήπεδο, εκεί στην Κορσική. Το μάτς αναβλήθηκε, πήγε Κυριακή, έγινε την Κυριακή, άκρος επεισοδιακό και αυτό, με μανούρες πολλές και τέσσερις κόκκινες κάρτες 2-2. Με την Αζαξιό να παίρνει να ισοφαρίσει στο τελευταίο λεπτό της παράτασης και να παίρνει την πρόκριση στα πέναλτι. Με την Χαύρη να κάνει ένσταση και χθες το απόγευμα, ενώ θα παίζαν σήμερα Αζαξιό Τουλούζ στο γήπεδο της Αζαξιό, χθες το απόγευμα έβγαλε απόφαση η Γαλλική Λίγκα, η οποία μετέφερε το μάτς ουδέτερο στο Μομπελιέ και χωρίς κόσμο, τιμωρώντας μάλιστα και τον προπονητή της Αζαξιό, ο οποίος δεν κάθεται σήμερα στον πάγκο και λογικά δεν θα κάθεται ούτε την Κυριακή στην Ρεβάν στην έδρα της Τουλούζ. Τιμώρησε ένα ακόμα παίκτη της Αζαξιό, η οποία έχει συνολικά σήμερα τρεις τιμωρημένους. Και παρόλα αυτά, αρκετές εταιρείες είχαν το διπλό της Toulouse μέχρι και πριν από λίγες ώρες. Είχαν το διπλό της Toulouse αποδόσεις outsider στο 2,80. Εντάξει, δεν θέλω να την πω τη συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά είναι από τις πιο γνωστές. Λοιπόν, ας μας τάσκαγε εδώ χορηγία στο ραδιόφωνο να την κάναμε και. Ναι, φίλε, τι κούτρα, δεν κάνουμε διαφήμιση. Αλλά το έχει το διπλό στο 2,80 μέχρι και πριν από λίγες ώρες, μέχρι το απόγευμα. Η Αζαξιό, η οποία λογικό είναι, κουβαλάει και κούραση από τα 120 λεπτά που έπαιξε την Κυριακή. Είναι και ομάδα χαμηλότερης κατηγορίας, έχει και τιμωρημένους. Μάλιστα, τώρα ο τερματοφύλακας Σολεκά στην εκτέλεση φάουλ του Γκραντέλ έκανε μπλονζόν, που λένε οι Γάλλοι, για να αποκρούσει την μπάλα. Βέβαια, εκεί που πήγε δεν την έβγαζε. Και με τον νόμο του, τώρα βλέπουμε το replay, βρίσκει στο δοκάρι. Οχ, πω, χτύπημα δυνατό. Δεν ξέρω αν θα είναι σε κατάσταση να συνεχίσει το δεύτερο ημίχρονο. Τώρα έχουμε λήξει πρώτο ημίχρονο. Αζαξιό Toulouse 0-1 με το φάουλ του Γκραντέλ. Ένας από τους αρκετούς παίκτες εν ενεργεία διεθνής που βρίσκονται στο ρόστερ της Toulouse. Και ένας από τους αρκετούς παίκτες της Toulouse που έχουν περάσει και από Premier League. Και παρόλα αυτά η συγκεκριμένη εταιρεία έδινε εκεί, κολλημένη στο 2,80. Και το πήρε χαμπάρι σήμερα αργά το απόγευμα. Ας ελπίσουμε να πληρώσει
το λάθος της. Λοιπόν, να καλησπερίσουμε και τον χορηγό μας, τον Παράσχο, και συνέχεια πάμε σε ένα διαλυματάκι με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ που είχε και το, έτσι, το καυτό θέμα του Σερνά, άκουσα την Ελένη Μπούντου. Παράσχος, κυρίες και κύριοι, στην Ολύμπο 90, μια αποθήκη στο κέντρο της πόλης για όλη την πόλη, με την εγγύηση των κορυφαίων εταιριών του χώρου, Aquatherm, Immergas, Baxi, Ferroli, Wolf, ό,τι χρειάζεστε. Τα γύρω από φυσικό αέριο, λέβητες και τα λοιπά, προϊόντα χαλκού και αποχέτευση, θερμοκολλητικά, πρεσαριστά, αποχέτευση, χαλκοσωλήνες, αξεσουάρ και μπαταρίες μπάνιου, ό,τι χρειάζεται ένας επαγγελματίας υδραυλικός, αλλά και όχι μόνο, και ένας απλός σπίτων οικοκύρης, από ένα απλό φίλτρο νερού που τώρα ειδικά είναι άκρως απαραίτητο μετά τις τελευταίες καταιγίδες που θολώσαν τα νερά και έτρεχε λασπόνερο για αρκετές μέρες. Είναι ό,τι πρέπει να βάλετε ένα φίλτρο. Από κάτω μπαίνει, κάτω νεροχύτη. Βάζονται και χρόνια και γλιτώνεις και τα αμφιολωμένα και τα λοιπά, και μιλάμε για φτηνή λύση, 10-15 ευρώ έχει και σου κρατάει μέχρι και ένα χρόνο. Όλα αυτά θα τα βρείτε στον Παράσχο, στην Ολύμπου 90, με τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-227-005. Λοιπόν, στο στοίχημα πριν πάμε στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με Νίκο Παδόπουλο και ρεπορτάζ Άρη, τελικώς στην Σουηδία στο κύπελο Τιρεσό Σιριάνσκα 0-3. Και στα μάτς που είναι σε εξέλιξη να αναφέρω μόνο αυτά που έχουν γκολ, Δυνάμο Βουκουρεστίου Βολουντάρι 2-0. Στην Ουγγαρία, τελικός κυπέλου, Ακαδημία Πούσκας, Ουίπεστ. Είχε παίξει και ο Άρης κάποτε με την Ουίπεστ. Νομίζω ήταν το πρώτο ευρωπαϊκό μάτς του Άρη στην ιστορία του Άρη, αυτό με την Ουίπεστ. 2-2. Στο 80 είμαστε. Ζούλτε Βάρεγγεν με Λόκερεν 0-0. Στα μπαράζ του Βελγίου, η Βάρεγγεν παίζει με 10 παίκτες από το 37. Είμαστε στο 48. Και στα μπαράζ της Ιταλίας, στην τρίτη κατηγορία, στην Σέριε Τ, Πίζα, Βιρτερμπέζε, Καστρένζ 1-1. Αλεσάνδρια, Φέραλ Πισαλό 0-2. Τα υπόλοιπα είναι στο 0-0. Στην Ισλανδία, Στιάρναν Φίλκιρ 2-0 στο 24. Και Γκρίνταβικ Βαλούρ Ρέγιαβικ 1-0. Ενώ έχουμε ημίχρονο στη Γαλλία, στο Μονπελιέ, Αζαξιό του Λουζ 0-1 το φάουλ του Γκραντέλ στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο. Άλλη παρατυπία, δεν είναι Λίβερπουλ Ρεάλ ο τελικός. Ρεάλ Λίβερπουλ είναι ο τελικός. Η UEFA, τη Ρεάλ έχει τυπικά γηπέδο. Τι κάνουμε δηλαδή, τα αλλάξουμε εμείς. UEFA είσαι. Λοιπόν, και μια και μιλάμε για τον Σαββατιάτικο τελικό του Κιέβου, το ματσάρισμα συνεχίζεται στο UEFA Champions League και στη σελίδα της Pepsi, το pepsi.gr. Μπες λοιπόν στο pepsi.gr, μάτσαρε και κέρδισε απίθανα δώρα, όπως αυθεντικές μπάλες ποδοσφαίρου, αλλά και κονσόλες για να ζεις τους πιο μαγικούς τελικούς κάθε μέρα. Love it, live it, win it, match it. Έχουμε αρκετές ειδησούλες και από τον διεθνή χώρο. Θα τα δούμε στη συνέχεια αφού ξεμπερδέψουμε με τα ρεπορτάζ. Λίγο θα πάμε στον Νίκο Παπαδόπουλο. Ο Κάρλο Αντσελότη είναι ο νέος προπονητής της Νάπολη. Ναι, ο Μαουρίτσιο Σάρι απολύθηκε. Απολύθηκε, έχουμε διαζύγει μεταξύ Νάπολη και Σάρι, ο οποίος μάλλον οδεύει προς Λονδίνο μεριά και Τσέλσι ως διάδοχος του συμπατριώτη του Αντώνιο Κόντε. Ο Σπαλέτη ανανεώνει το συμβόλαιό του με την Ίντερ. Λογικό, αφού την έβγαλε στο Champions League. Ο Ουνάι Έμερι. Από νωρίς σήμερα το πρωί είναι γνωστό ότι είναι ο διάδοχος του Αρσέν Βενγκέρ στην Arsenal. Πολύ δύσκολο το έργο που αναλαμβάνει ο Ισπανός τεχνικός, ο οποίος δεν φεύγει ακριβώς αποτυχημένος από την Παρή. Όταν έχει πάρει τα τελευταία δύο χρόνια ό,τι κινείται σε εγχώριο τρόπαιο. Βέβαια δεν μπορούσε να κάνει και διαφορετικά. Η Παρή τα τελευταία χρόνια είναι αρκετά μπροστά, έως πολύ μπροστά από τις υπόλοιπες γαλλικές ομάδες. Αν και πέρσι της τον έκλεψε τον τίτλο η Μονακό. Έχουμε γενικότερα τις αρκετές ειδησούλες και επαναλαμβάνω ότι θα μιλήσουμε για Μουντιάλ. Θα ρίξουμε μια ματιά στις προεπιλογές των ομοσπονδιακών τεχνικών. Πλησιάζει το Μουντιάλ. Σε περίπου 25 μέρες έχουμε σέντρα στο Λουζνίκι της Μόσχας, εκεί που θα γίνει και ο τελικός της 15ης Ιουλίου. Α δούμε ποιοι θα φτάσει στο τελικό και την ομάδα που θα το σηκώσει. Α δούμε αν θα είναι λατινοαμερικάνικη η ομάδα που θα σηκώσει το τρόπαιο για δεύτερη μόλις φορά στην ιστορία του θεσμού. Επί ευρωπαϊκού εδάφους, μία φορά έχει γίνει μόνο, το 58 στη Σουηδία, όταν η Βραζιλία με τον πρώτο εμφανιζόμενο τότε Πελέ είχε πάρει το τρόπαιο. Έκτοτε δεν το είχε ξανακαταφέρει ποτέ λατινοαμερικάνικη ομάδα σε ευρωπαϊκό έδαφος. Έχω την αίσθηση ότι φέτος θα δούμε ομάδα από την Λατινική Αμερική να σηκώνει το τρόπαιο στη Μόσχα. Λοιπόν, μπαίνουμε γενικά σε ρυθμούς Μουντιάλ σιγά σιγά με την ολοκλήρωση των πρωταθλημάτων και τους τελικούς κυπέλου που είχαν απομείνει. Είπαμε ότι νωρίτερα σήμερα η Παρτιζάν πήρε το κύπελο στην Σερβία και η Δυνάμο Ζάγκρεπ στην Κροατία.
Υπενθυμίζουμε τους τρόπους επικοινωνίας, FM και NO, το SMS αποστολή στο 54526, τα λέμε και μέσω Facebook. Θα ανοίξουμε τις τηλεφωνικές δραμές. Ημίχρον στη Γαλλία, στον Παράζα Ανόδου Παραμονής, Αζαξιό Τουλούζ 0-1 με το απευθείας χτύπημα φάουλ του Γκραντέλ στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου. Με την Αζαξιό να παίζει και πολύ σκληρά. Οι Κορσικανοί, οι οποίοι έχουν έτσι και ένα αίσθημα αδικίας, θεωρούν ότι τους πολεμάει όλο το ποδοσφαιρικό σύστημα της Γαλλίας. Και εντάξει, δεν είναι και πολύ έτσι, άτοπο αυτό να το λένε. Γιατί είναι κοινό μυστικό στη Γαλλία ότι δεν τους πολυθέλουν τους Κορσικανούς, είναι κατά φασαριόζε οι οπαδοί τους, έχουν γίνει πολλές φορές είτε στο γήπεδο της Μπαστιά είτε στο γήπεδο της Αζαξιό κυρίως, είτε σε αυτό την Καζαλέκ έχουν γίνει επεισόδια και δεν τους πολυθέλουν. Άλλωστε και οι ίδιοι οι Κορσικανοί δεν θεωρούν τους εαυτούς τους Γάλλους, και στα site της Αζαξιό και της Μπαστιά, άμα μπείτε, θα δείτε ότι η πρώτη γλώσσα είναι τα Κορσικανικά, είναι μια διάλεκτος ουσιαστικά, είναι ένα μείγμα γαλλικών και ιταλικών. Και θα δούμε πώς θα ολοκληρωθεί το πρώτο παράς. Την Κυριακή είναι η ρεβάνς. Θες είχαμε την Γκρενόμπλη να κερδίζει την Μπουρκ 2-1. Αυτό είναι παράς ανώ παραμονής γάμα β' κατηγορία. Το Αζαξιό Τουλούζ είναι League De, League On. Να δούμε αν θα παραμείνει η Τουλούζ, που θεωρητικά θα... Όχι θεωρητικά, είναι το πολύ μεγάλο φοβόρι για να παραμείνει, και μετά και τον γκολ που πέτυχε. Ή αν θα καταφέρει να πάρει την άνοδο η Αζαξιό, η οποία πριν από λίγα χρόνια έπαιζε στην Α κατηγορία. Αλλά αφήνουμε τα του στοιχήματος στην άκρη. Πάμε να μιλήσουμε για ρεπορτάζ Άρη με τον Νίκο Παπαδόπουλο, ο οποίος την έκανε και σήμερα την εκδρομούλα του. Τα έχει φάει τα χιλιόμετρα με το κουτάλι φέτος. Νίκο, καλησπέρα. Χαίρομαι. Μπανάκι έκανες? Όχι ρε φίλε, έβρεχε. Από τι ώρα ξεκίνησε η βροχή? Έκανε ένα ψηλό βροχο περίπου στις... 5 και, όχι 5, γύρω στις 6 και κάτι, και άρχισε να βρέχει πολύ πιο δυνατά λίγο πριν τελειώσει το μάτι, και πέρα στο γύρω στο 8 παρά. Άρχισε να ρίχνει και πως αρκετά μεγαλύτερη ένταση. Είχε ήδη μαύρα σύννεφα, έχει πολύ συνεφιά στην Τρίγλια. Εντάξει, παραθαλάσσια περιοχή δεν είναι, το Δέλερ δεν υπήρχε. Άρα είμαστε καλά. Τουλάχιστον γνωρίσαμε ακόμη μια περιοχή, γιατί δεν είχαμε πάει προσύλλατα και τέτοια, εγώ δεν είχα πάει ποτέ. Είναι η αλήθεια. Είδαμε και εκεί λίγο τι γίνεται. Τι λέει, πώς ήτανε? Κοίτα, για ομάδα που αγωνιζόταν στο τοπικό, και πρέπει να αναφέρουμε ότι, να τα λέγαμε χθες και με τους καλεσμένους μας, ανέβηκε φέτος στη Γάμα Εθνική, έχει ένα πολύ συνηθισμένο γήπεδο. Χορτάρι το οποίο νομίζω ότι θα ζηλεύανε ακόμα και ομάδες της Super League, και δεν υπερβάλλω σε αυτό το οποίο λέω. Υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες για όσους δύσπιστους ακούνε. Και φαίνεται ότι οι άνθρωποι εκεί πέρα κάνουν μια καλή προσπάθεια, έχοντας βέβαια υποστηριχτεί και έναν άνθρωπο όπως είναι ο κύριος Ευγενίου, το πρώην στέλεχος της ΠΑΕ Άρης, που διατηρεί γνωστή εταιρεία στην περιοχή της Τρίγλες, κατάγεται κιόλας από εκεί. Και στηρίζει οικονομικά την ομάδα, και ήταν και άλλωστε και ένας από τους λόγους που έγινε το σημερινό φιλικό. Το ζήτησε ο ίδιος ο κύριος Ευγενίου, τον οποίο ακούσαμε σήμερα και στο Λαμπάουτ Άρης στον Νέρ, μίλησε στον Αλέξη και στο Χρύσανθο. Το ζήτησε από τον κύριο Καρυπίδη και από τον κύριο Μυροφορίδη να γίνει το συγκεκριμένο φιλικό. Κάτι σαν έτσι εορτασμός εισαγωγικά της ανόδου στη Γαλλική για την Τρίγλια. Ο Άρης αποδέχτηκε αυτή την πρόσκληση. Και με την προοπτική ότι ο κύριος Ευγενίου ενδεχομένως να εμπλακεί και χορηγικά στον Άρη, χορηγικά το τονίζω, την νέα σεζόν. Πέρα από αυτό βέβαια ήταν ένα φιλικό νομίζω το οποίο βόλεψε και τον Δημήτρη Σπανό, συσσαγωγικά, γιατί ήταν σίγουρα προτιμότερο από μια προπόνηση στο Ρήσιο. Διότι έδωσε η ομάδα ένα μάτς, κάποια αγωνίστηκαν για 90 λεπτά, κάποιοι λιγότερο, στο οποίο η ένταση ήταν μεγαλύτερη. Απέναντι σε μια ομάδα που είχε τον Άρη μπροστά της, και σίγουρα αυτό ήταν κίνητρο, έστω και μιλάμε για φιλικό. Και νομίζω ότι αυτό το οποίο κρατάει ο Σπανός και πρέπει να κρατήσουμε όλοι μας από το σημερινό μάτς, παρόλο που ήταν φιλικό, είναι η σοβαρότητα που παρουσίασε η ομάδα. Και η εγρήγορση που έδειξε, δεν το πήρε στην πλάκα ο Άρης το παιχνίδι αυτό. Το είδε
περισσότερο σοβαρά, νομίζω, από ό,τι θα περιμέναμε όλοι μας το συγκεκριμένο παιχνίδι. Νομίζω το δείχνει και το 1-4. Βέβαια, αυτό είναι και αποτέλεσμα της ποιότητας και της διαφοράς ποιότητας. Θαόδης διαφοράς ποιότητας που υπάρχει ανάμεσα στις δύο ομάδες. Για την ιστορία τα γκολ τα πέτυχαν ο Μπαργκάν, ο Τσουμάνης, ο Τζανακάκης και ο Γιάννης ο Πασάς, το τελικό 1-4, το οποίο νομίζω βοήθησε και την ομάδα να διατηρηθεί σε αγωνιστικούς ρυθμούς και σε γρήγορες, κυρίως εν ώψη του φινάλε της σεζόν την Κυριακή στην Καρδίτσα. Παιχνίδι με το οποίο ο Άρης δεν θα κλείσει μόνο τη σεζόν, αλλά θα κλείσει και τη χρονιά γενικά, γιατί τη Δευτέρα η ομάδα θα βρεθεί στο Ρήσιο, θα παραλάβει από το τεχνικό team το πρόγραμμα συντήρησης που πρέπει να ακολουθήσει το διάστημα των καλοκαιρινών διακοπών της, ώστε τουλάχιστον αυτοί που θα παραμείνουν, και όχι μόνο βέβαια, αλλά κυρίως αυτοί που θα παραμείνουν στον Άρη και τη νέα σεζόν, να κινηθούν σωστά στο διάστημα των διακοπών τους για να παρουσιαστούν και σε σχετικά καλή κατάσταση στην προετοιμασία. Οι παίχτες του Άρη που θα έχουν κάτι λιγότερο από ένα μήνα, αυτοί που θα παραμείνουν, τονίζω, για να ξεκουραστούν πριν ξεκινήσει η προετοιμασία. Υπολογίζω βάσει λογικής περισσότερο ότι αυτό θα γίνει στα τέλη Ιουνίου, εκεί πέρα 25-29-30 του Ιούνιου. Γι' αυτό και δεν θα ακολουθήσουν άλλες προπονήσεις από εβδομάδες, για να έχουν τουλάχιστον οι παίκτες μετά από μια δύσκολη χρονιά με πολλή πίεση και ενίοτε τρία παιχνίδια την εβδομάδα, να έχουν έτσι κάποιες μέρες για να ξεκουραστούν και να πάρουν τις ανάσες τους. Εντάξει, την επόμενη Δευτέρα έτσι αλλιώς τη Σκυτάλη θα πάρει το εξαγωνιστικό. Την έχει πάρει ήδη βέβαια, απλά τα φώτα θα πέσουν αποκλειστικά πάνω σε αυτό και όλα τα βλέμματα από την επόμενη εβδομάδα. Περιμένουμε ανακοινώσεις από τον Θόδωρο Καρυπίδη. Για τον προπονητή υπάρχει περίπτωση του Πάκο Ερέρα, ο οποίος φαίνεται να φαντάζει αυτή τη στιγμή ως το φαβορί, θα λέγαμε, για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας, χωρίς βέβαια να το μπορούμε να το πούμε με 100% σιγουριά, γιατί στο ποδόσφαιρο, και εσύ το ξέρεις πολύ καλύτερα από εμένα αυτό, Θανάση, πολλά πράγματα έχουν δει τα μάτια μας, πολλά σίγουρα να ανατρέπονται την τελευταία στιγμή, αλλά για την ώρα η συγκεκριμένη περίπτωση φαίνεται ότι, βασικά και την ώρα εμφανώς τεχνικός, φαίνεται ότι θα αποτελέσει και τον αντικαταστάτη ο Δημήτρης Πανού. Άρα μάλλον πάμε σε ένα πλάνο λατινογενές, έτσι. Από ό,τι φαίνεται, ναι. Ο Άρης θα επιστρέψει μετά από αρκετά χρόνια σε αυτή την συνταγή. Μια συνταγή που τυπικά εκείνη η εποχή έκλεισε με την απόσυρση του ΝΕΤΟ, την αποχώρηση του ΝΕΤΟ από την ενεργού δράση. Και φαίνεται ο Άρης πάνε να ανοίξει κάτι καινούργιο. Πιθανότατα, χωρίς ούτε αυτό να είναι 100% σίγουρα ακόμα, και με τον Ραούλ Μπράβο στην ομάδα, ο Ισπανός που βρέθηκε και στο Βικελίδης άλλωστε την περασμένη Κυριακή. Νομίζω ότι δεν το έκανε χωρίς λόγο, ότι απλά έρθε να δει το παιχνίδι. Απλά, ξαναλέω, το θέμα για τον Άρη είναι ότι μέσα σε 30 μέρες που έχει ακόμα μέχρι να ξεκινήσει, περίπου 30 μέρες μέχρι να ξεκινήσει η προετοιμασία του, πρέπει να κλείσει πολλά ζητήματα. Του προπονητή μπορεί να κλείσει και, βασικά όχι μπορεί, πρέπει να κλείσει και πιο γρήγορα πρώτα βασικά από όλα τα υπόλοιπα. Μπορεί να μην χρειάζεται να περιμένουμε και πάρα πολύ, αλλά με μεγαλύτερη σιγουριά, ξαναλέω, και με κάτι πιο επίσημο θα είμαστε σε θέση να μιλήσουμε από την ερχόμενη Δευτέρα. Και οι παίχτες του τωρινού ρόστερ περιμένουν τώρα αυτό ακριβώς, δηλαδή να περάσει και το μάτς με την Καρδίτσα και να αρχίσουν να έχουν και επαφές με την διοίκηση, για να δούμε κιόλας ποιοι θα μείνουν και ποιοι θα φύγουν. Και πάνω κάτω είναι λίγο αναμενόμενο το ποιοι θα συνεχίσουν. Εντάξει, άλλωστε οι περισσότεροι θέλουν να μείνουν. Ελάχιστοι είναι αυτοί που θέλουν να αποχωρήσουν. Το θέμα είναι ποιος θέλει να κρατήσει ο ίδιος ο Θόδωρος Καρυπίδης και ενδεχομένως να πάρει και τις τελικές του αποφάσεις με τον νέο προπονητή της ομάδας. Αν έχουμε ναι, κάτι πάνω σε βασικά, κομμάτι την επόμενη. Ο νέος προπονητής της ομάδας θα πρέπει να αποφασίσει ποιοι θα μείνουν. Έτσι, τώρα το να αποφασίσει ο Καρυπίδης δεν είναι και ό,τι πιο σωστό. Σίγουρα δεν είναι ότι πιο σωστό, το έχουμε πει πολλές φορές, ότι πρέπει να υπάρξει και τεχνικός διευθυντής. Απλά κάποιες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών δεν χρειάζεται να πάρεις το OK από τον προπονητή. Δηλαδή, γιατί νομίζω ότι όποιος και είναι ο επόμενος προπονητής, είτε είναι ο Πάκο Ερέρα είτε κάποιος άλλος, κάποιοι παίχτες έχουν αποδείξει ότι μπορούν να τα απεξέλθουν στον Άρη της Super League. Και ξαναλέω,
ότι πρέπει να κρατήσει ο Καρυπίδης έναν κορμό από τη φετινή ομάδα. Και κυρίως τους Έλληνες ποδοσφαιριστές. Δηλαδή, ας πούμε τώρα για παράδειγμα, πηγαίνω σε έναν ξένο. 0-2 η Τουλούζ. Ναι, sorry. Δεν νομίζω... Δεν πειράζει. Δεν νομίζω ο νέος προπονητής να μην θέλει να παίχνει της ποιότητας του Ούγκο Σόουζα ή του Βαγγέλη Πλαντέλα ή του Αλέξανδρα Αναστόπουλου που είναι μια αξιόπιστη λύση όπως έχει δείξει τη φετινή σεζόν κάτω από τα δοκάρια παίχτων όπως ο Τζανακάκης ή και άλλοι ή ο Πασάς ή ο Παυλίδης ή άλλοι ποδοσφαιριστές. Κάποιοι δηλαδή είναι δεδομένο πάνω κάτω θα μείνουν. Τώρα το θέμα είναι θα γίνουν με συγκεκριμένες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών, όχι μόνο αυτών που λίγο τα συμβόλαιά τους, αλλά και παιχτών που έχουν συμβόλαια για τη νέα σεζόν και κατά πώς θα παραμείνουν στην ομάδα. Και αυτό παρουσιάζει ένα ενδιαφέρον. Γενικότερα θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά από την επόμενη εβδομάδα. Το ελπίζουμε και η λογική λέει ότι θα μπορούμε να μιλήσουμε πιο χειροπιαστά και με ονόματα νομίζω. Σιγά σιγά. Λίγες μέρες ακόμα υπομονή μείναν. Αυτό δηλαδή που λέγαμε τόσο καιρό, να τελειώσει το πρωτάθλημα και να αρχίσει σιγά σιγά να σχηματοποιείται έτσι ο χάρτης της επόμενης σεζόν, να ενώνουν τα κομμάτια του puzzle, που επειδή ξέρω ότι θα σκεφτείς οι κλισέ δημοσιογραφικές εκφράσεις, να ενώνουν τα κομμάτια του puzzle σιγά σιγά για τον Άρη της καρδιάς μας. Πάρει κι άλλο κλισέ. Επειδή είναι κλισέ, πάρει και το κλισέ. Και αναφέρομαι τόση ώρα μόνο στο αγωνιστικό. Εντάξει, υπάρχουν και άλλα αισθήματα στο αγωνιστικό, τα οποία τα έχουμε αναφέρει και είναι γνωστά. Τηλεοπτικό, αδειοδότηση, πλάνο βιωσιμότητας, κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Ναι. Από τα οποία μέτωπα δεν έχουμε κάτι φρέσκο, έτσι κάτι καινούργιο. Όχι. Δεν υπάρχει ακόμα κάτι οριστικό όσον αφορά το τηλεοπτικό συμβόλαιο. Ο Άρης, είπαμε, κυνηγάει μήνυμα 2 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα, αν θα τα βρει, δεν ξέρω. Μπορεί να δούμε κάποια ρελάνς από την Nova επίσημα μέσα στα επόμενα 24 ώρα. Το θέμα είναι να αργήσει πολύ το τρένο για τον Άρη όσον αφορά τα τηλεοπτικά και φτάσει να βρεθεί στην ανάγκη και το εκμεταλλευτούν αυτό διάφορες τηλεοπτικές πλατφόρμες, γιατί μιλάμε για δημόσια και για δυτική, και πάνε να κλείσουμε λιγότερα χρήματα. Θεωρώ ότι εύκολα δύσκολο ο Άρης θα βρει πάνω κάτω ποσό το οποίο ζητάει. Μάλιστα. Ωραία. Άλλος, δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, Νίκο. Δεν έχει κάτι άλλο. Για να σας αφήσουμε να ξεκουραστείς κιόλας. Ομάδας, όχι, δεν έχει κάτι άλλο. Άρα, κανονικά προπόνηση. Και εσύ φέτος με τα ταξίδια τελείωσε, έτσι. Ένα ακόμα με εμένα τώρα στην Καρδίτσα. Στην Καρδίτσα, είναι και η Καρδίτσα, ναι. Θα πας, ε. Θα πάμε, ναι. Η ομάδα θα ξεκινήσει αύριο την προετοιμασία της, θα την ολοκληρώσει το Σάββατο και την Κυριακή θα ταξιδέψει αφημερών στην πόλη της Θεσσαλίας. Μάλιστα. Ωραία. Καλώς, Νικόλα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα λέμε αύριο. Καλή ξεκούραση. Τα λέμε αύριο εδώ του Γκέδη. Καλό βράδυ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά και από τον Νίκο Παπαδόπουλο με το ρεπορτάζ του Άρη. Το φιλικό, τον Νικηφόρο φιλικό σήμερα στην Τρίλια και όχι μόνο. Τα υπόλοιπα θέματα περί προπονητή, μεταγραφικού σχεδιασμού κτλ. Λοιπόν, να ρίξουμε μια ματιά στο στοίχημα. Επαναλαμβάνω, Αζαξιό Τουλούζ 0-2. Με το που ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, Ζουλιέν πέτυχε δεύτερο γκολ για του Βιολετή. Η Αζαξιό, όπως λέγαμε νωρίτερα, αναγκάστηκε να αλλάξει και τον τερματοφυλακά της. Τραυματίστηκε ο βασικός Ολεκά στην φάση του 0-1 που χτύπησε το δοκάρι με τον ώμο του και τον αντικατέστησε κατά την ανάπαυλα ο Ριφί Μανταντά, ο οποίος είναι ο μικρότερος αδερφός του Στίβ Μανταντά, του διεθνή Γάλλου τερματοφύλακα της Μαρσέη. Ο οποίος Ριφί Μανταντά, ο πορτιέρη της Αζαξιό, αν και είναι αδερφός του Γάλλου διεθνή Μανταντά της Μαρσέη, είναι διεθνής με την εθνική ομάδα του Κονγκό. Ναι, το Ζαΐρ που λέμε, Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό ή αλλιώς Ζαΐρ. Εντάξει, αυτό το έχουμε δει βέβαια σε αρκετές περιπτώσεις τα τελευταία χρόνια, με κορυφαίο παράδειγμα, έτσι όσο πιο προβεβλημένοι ποδοσφαιριστές, τους Μπόατενγκ, ο ένας στην Γκάνα, ο άλλος της Μπάγκεν στην Εθνική Γερμανίας. Πέραν του Αζαξιό Τουλούζ 0-2 στο 56 είμαστε στην Ισλανδία, ημίχρονα... Γκολ έχουμε στα μάτσε Στιάρναν Φίλκιρ 2-0 και Γκρίνταβικ Βαλούρ Ρέικιαβικ 1-1. Το Μπρέινταμπλικ Βίκινγκουρ είναι στο 0-0. Στα μπαράζ τη τρίτη κατηγορία τη Ιταλία Πίζα Βιρτεμπέζε 2-3. Αλεσάνδρια Φεράλπι 1-2. Ρετζιάννα Γιούβε Στάμπια 0-1. Σαν Πενεντετέζε Πιατσέντζα 2-0. Η ιστορική Πιατσέντζα που κάποτε βέζει στην Σέρια. Και Τράπανη Κοζέντζα 0-1, ενώ τώρα η Φεράλπη Σαλό πετύχει και τρίτο γκολ στην ίδρα της Αλεσάνδρια.
στα μπαράζ του Βελγίου στο 73, Ζούλτε Βάργεμ Λόκερν 0-0. Η Ζούλτε παίζει με 10 από το 37. Εδώ είναι ημιτελικός για τα play-off για μια θέση στο Europa League και τα προκριματικά του Europa League της επόμενης σεζόν. Και στον τελικό του κυπέλου Ουγγαρίας έχουμε πάει στην παράταση, καθώς η Πούσκας Ακαδέμια με την Ουίπεστ αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 στο 90 λεπτό. Αυτά, κάτι άλλο δεν βλέπω. Επαναλαμβάνω, τελικά στη Ρουμανία Δυνάμο Βουκουρεστίου Βολουντάρι 2-0 και τη Ρεσό Συριάνσκα 0-3 στο κύπελο της Σουηδίας. Αυτά και με το στοίχημα. Τώρα για ρεπορτάζ Ηρακλή να πάμε τώρα, λες Χρήστο, κιός να το αφήσουμε για μετά το διάλειμμα. Πώς να το έχουμε διαφημιστικό πακέτο. Ωραία, κάνουμε ένα διαλυματάκι. Είμαστε στα 3 λεπτά μετά τις 11. Ακούτε πάντα Λίμπερο 107,4 και την εκπομπή Μπαλαντέρ. Θανάση Κυλώνης στο μικρόφωνο μόνος του σήμερα. Χρήστος Κιώσης στις μουσικές επιλογές και γενικότερα στην ρύθμιση του ήχου. Υπενθυμίζουμε τους τρόπους επικοινωνίας προς τιμήν μέσω μηνυμάτων. FM και ενώ το SMS αποστολή στο 54526 τα λέμε και μέσω Facebook. Αργότερα, μόλις πούμε και το ρεπορτάζ του Ηρακλή, εντάξει, δεν έχουμε πούμε και πολλά πράγματα. Είναι ψιλοτζούφια ημέρα. Θα ανοίξουμε τις τηλεφωνικές δαμές 2310-287 και 38. Αλλά έχουμε να πούμε και αρκετές ειδήσεις και από τον εσωτερικό και από τον διεθνή χώρο. Και σας προειδέα στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι θα ρίξουμε μια πρώτη ματιά στις αποστολές, στις προεπιλογές για την ακρίβεια των ομοσπονδιακών προπονητών ενώπιση του Μουντιάλ της Ρωσίας. Όλα αυτά όμως μετά το break, στο οποίο πηγαίνουμε ευθύς αμέσως. Λοιπόν, εδώ είμαστε στα 9 λεπτά μετά τις 11. Έχουμε μπει στην δεύτερη ώρα της εκπομπής Μπαλαντέρ, χορηγός της οποίας είναι ο Παράσχος στην Ολύμπου 90. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-227-005. Ό,τι χρειάζεστε υδραυλικής φύσεως, ανταλλακτικά και ό,τι έχει να κάνει με φυσικό αέριο θα το βρείτε στον Παράσχο στην Ολύμπου 90. Το Αζαξιό του Λούς παραμένει το 0-2. Στο 64 είμαστε, αποχώρησε και με Κράμπα ο βασικός επιθετικός της Αζαξιό. Λογικό να βγαίνει σιγά σιγά και η κούραση. Από τα 120 λεπτά που παίξανε το βράδυ της Κυριακής, στο μπαράζ με την Χαύρη. Λοιπόν, και επειδή με ρωτάτε κάποιοι εδώ στο Facebook, όχι παιδιά, δεν είναι για κασάω το παιχνίδι. Και το 0-2 προσφέρει μια αλφα ασφάλεια. Εντάξει, θα μου πεις πολλά έχουν τα μάτια μας, αλλά είναι η εικόνα του αγώνα, επειδή το βλέπω το παιχνίδι, το Χινόβα. Είναι εμφανώς καλύτερη η Τουλούς και πιθανολογώ ότι η Αζαξιό θα τελειώσει και το παιχνίδι με 10. Δεν θα τελειώσει το παιχνίδι με 11, γιατί παίζουν πάρα πολύ σκληρά. Του βγαίνει όλο αυτό ο εκνευρισμό. Έχουν ήδη αρκετοί παίκτες, είναι φορτωμένοι με κίτρινες κάρτες. Πέφτουν να σπάσουν πόδια. Ο Ντουρμάζ, ειδικά ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, έχει φάει πολύ, πολύ κλωτσίδι. Πολύ τάκλιν, δυνατό. Που είναι ο Ντουρμάζ από τους κορυφαίους της Τουλούς και στο σημερινό παιχνίδι. Ο Ντουρμάζ που είναι και κανονικά στην αποστολή της Εθνικής Σουηδίας για το Μουντιάλ. Για το οποίο θα τα πούμε στην συνέχεια. Πάμε λίγο στο ρεπορτάζ του Ηρακλή, εκεί όπου δεν υπάρχει κάτι αμάν-αμάν όσον αφορά το σημερινό ρεπορτάζ. Στο ποδόσφαιρο μια σχετική νηνεμία θα λέγαμε, αν και η χρονιά τυπικά δεν έχει ολοκληρωθεί. Την Κυριακή και ο Ηρακλής όπως και ο Άρης δίνει το τελευταίο του παιχνίδι για φέτος. Άνευ σημασίας βέβαια, γιατί έχει εξασφαλίσει και την... ενώ η Τουλούζ κάνει το 0-3. Ναι, σου λέω είναι το μάτς, βγάζει μάτι ότι δεν είναι για τέτοιο, για cash out. Αζαξιό του Λούς 0-3 στο 65 με κοντινή προβολή, ύστερα από κόρνερ. Ρακλής που παίζει την Κυριακή το τελευταίο του μάτς με τον Απόλλωνα Παραλιμνίου Σερών. Άνευ σημασίας καθώς έχει εξασφαλίσει και την άνοδο και το πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής γενικότερα. Βάζω μέσα και τον Νότιο Όμιλο, καθώς επαναλαμβάνω καμία ομάδα, όποια κατακτήσει την πρωτιά εκεί, δεν θα μπορέσει να φτάσει στους πόντους του Ηρακλή. Όλη η προσοχή λοιπόν των ηθινόδων του ποδοσφαιρικού Ηρακλή έχει στραφεί στα θέματα που έχουν να κάνουν με το καθεστώς το οποίο θα ισχύει για τον νέο Ηρακλή, καθώς πρέπει να, με την επιστροφή της ομάδας στις επαγγελματικές κατηγορίες, πρέπει να συσταθεί ΠΑΕ. Από αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ΠΑΕ Ηρακλής, είναι ένα αθλητικό σωματείο, Ηρακλής 1908. Πρέπει να συσταθεί νέα ΠΑΕ, να δούμε ποια θα είναι τα χρέη που θα υπομειστεί από το αμαρτωλό παρελθόν και την χρήση Παπαθανασάκη, να δούμε αν τελικά θα ισχύουν αυτά που λέγονται στην πιάτσα, ότι θα απαλλαχθεί εντελώς από τα χρέη προς το δημόσιο και θα επιβαρυνθεί μόνο με τα χρέη που έχουν να κάνουν με οφειλές προς ποδοσφαιριστές, προπονητές και γυμναστές, και πάλι κατά το ίμιση, κατά 50%. Ο Σπύρος Μπαξεβάνος, ο οποίος αν δεν αλλάξει κάτι συνταρακτικά, μάλλον θα παραμείνει στον πάγκο της ομάδας και τη νέα σεζόν.
Κάτι που αν γίνει λογικά θα σημαίνει παραμονή και του Τάσου Κατσαμπή και των υπολείπων στελεχών που απαρτίζουν το, είτε το αγωνιστικό είτε το διοικητικό σχήμα του ποδοσφαιρικού Ηρακλείου. Ο Τάσος Κατσαμπής, μια και τον πιάσαμε στο στόμα μας, την ερχόμενη Παρασκευή, μεθαύριο δηλαδή, στις 7 το απόγευμα στο Καφταζόγλιο, θα παραδώσει το πρώτο μάθημα εντός εισαγωγικών masterclass, για να χρησιμοποιήσουμε έτσι και έναν όρο από το MasterChef, στο πλαίσιο του Ira Camp, το οποίο δεν ξεκινάει ακόμα. Επαναλαμβάνουμε ότι θα ξεκινήσει αυτό το Ira Camp, το πρώτο Ira Camp, από τις 18 Ιουνίου, Δευτέρα 18 είναι δηλαδή η Δευτέρα, μόλις έχουν κλείσει τα σχολεία, Παρασκευή 15 κλείνουν. Δευτέρα 18 Ιουνίου ξεκινά το Ira Camp, για μία εβδομάδα γεμάτη όμως, μέχρι και Κυριακή 24, από τις 8 το πρωί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι, μέχρι και πιο αργά, μέχρι τις 5 παρά για γονείς που εργάζονται και οι δύο. Τα παιδιά σας από ηλικία από 4 μέχρι 16 ετών θα έρθουν σε επαφή με όλα σχεδόν τα αθλήματα που συντηρεί ο Γυμναστικός Σύλλογος Ηράκλης. Θα υπάρχουν και πολλές διαλέξεις περί αθλητισμού, περί ντόπινγκ, περί μπούλινγκ κτλ. Με παρουσία και προπονήσεις από επιφανή στελέχη του Ηρακλή, του Συλλόγου γενικότερα σε όλα τα τμήματα. Θα κάνουν προπονήσεις και θα μιλήσουν στα παιδιά. Είναι μια πολύ καλή προσπάθεια και νομίζω ότι δεν αφορά μόνο τα παιδιά Ηρακλειδεών. Το λέω αυτό έτσι με πάσα ειλικρίνεια. Δεν είναι τίποτα δηλαδή, να υποστηρίζει άλλη ομάδα και να πας να γράψει το παιδάκι σου εκεί, να γνωρίσει λίγο πολύ από όλα τα αθλήματα, να δει αν θέλει να διαλέξει κάτι κτλ. Είναι μια καλή εμπειρία και στην τιμή των 100 ευρώ, η οποία μάλιστα υπάρχει έκπτωση της τάξης του 20%, δηλαδή πάμε στα 80 ευρώ, αν γίνει η προεγγραφή μέχρι και την 1η Ιουνίου, μέχρι και την άλλη Παρασκευή, και τα αξίζει 100% τα λεφτά. Δεν το λέω αυτό τώρα επειδή εγώ έγραψα την κόρη μου, γιατί έχει μέσα πρωινό, κολατσιό, δεκατιανό και μεσημεριανό και πλήρη ρουχισμό. Λέει, πηγαίνεις μόνο μαγιό και σαγιονάρες, παντοφλάκια, τίποτα άλλο, από παπούτσια, κάλτσες, φανέλες, τσάντες, μπουρνούζια, σκουφάκια, όλα στα δίνει ο Ηρακλής. Και με τρία γεύματα μέσα, εντάξει, νομίζω όσο και αν μιλάμε ότι το 100 ευρώ πλέον δεν βγαίνει εύκολα από την τσέπη, γιατί είναι δύσκολες εποχές, νομίζω ότι για τα παιδιά μας αξίζει με τόσες παροχές. Από εκεί πέρα, όσον αφορά το μπάσκετ, όπως όλα δείχνουν, ο Θόδωρος Δρακόπουλος, ο πρόεδρος του Μπασκετικού Ηρακλή, θα συνεχίσει με τον Λευτέρη Χατζηκυριακίδη την νέα σεζόν, έχοντας έτσι πεισμώσει, θα κάνει μία, από ό,τι λέει τουλάχιστον, από ό,τι υπόσχεται στον κόσμο του Ηρακλή, θα κάνει μία πολύ πιο δυνατή και πιο νεανική ομάδα, έτσι ώστε να διεκδικήσει την απευθείας άνοδο, την πρωτιά δηλαδή, στην Α2. Θα δούμε αυτό κατά πόσο θα γίνει και στην πράξη. Πάντως το ρεπορτάζ, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ήδη έχει κλειστεί ένας από τους πρωταγωνιστές της φετινής Α2. Δεν το γνωρίζω το όνομα, πάντως για Έλληνα πρόκειται. Ένας από τους Έλληνες που παίξαν φέτος πολύ πρωταγωνιστικό ρόλο στην Α2. Και όσον αφορά το βόλεϊ, εντός των ημερών αναμένεται να επικυρωθεί η ευρωπαϊκή συμμετοχή του Ηρακλή στο Chef Cup, στο Challenge Cup, δεν ξέρω πού ακριβώς. Και αυτό έχει να κάνει με την φημολογούμενη πιθανότητη απόσυρση της Κηφισιάς που τερμάτισε τέταρτη στα play-off. Η Κηφισιά, ακόμα και όταν τερματίζει σε θέσεις ευρωπαϊκές, αδυνατεί να λάβει μέρος στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις και ο πρώτος επιλαχών που λέμε είναι ο Ηρακλής. Μάλιστα, ο άνθρωπος που τρέχει τον βολεϊκό Ηρακλή τα τελευταία χρόνια, ο Μάκης Καλατζίδης, έχει ξεκαθαρίσει εδώ και αρκετό καιρό ότι δεν τίθεται θέμα το να μην συμμετέχει η ομάδα στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις εφόσον της παρουσιαστεί αυτή η ευκαιρία. Αναμένεται λοιπόν αυτό να επικυρωθεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Και μία άλλη είδηση που αφορά τον βολεϊκό Ηρακλή και είναι ιδιαίτερα έτσι τιμητική, έχει να κάνει με την ψηφοφορία των προπονητών της φετινής Volley League σχετικά με την κορυφαία εξάδα της δικής τους προτίμησης. Και βλέπουμε ότι ο Ηρακλής έχει τερμάτισε στην πέμπτη θέση στην τελική κατάταξη της φετινής Α1 στο Volley. Αρκετοί προπονητές ομάδων της κατηγορίας έχουν συμπεριλάβει και ένα και δύο παίκτες του Ηρακλή στην ιδανική τους εξάδα. Για παράδειγμα, ο τεχνικός του Πανβοχαϊκού, ο Κώστας Δελικώστας, επέλεξε τον Απόστολο Αρμενάκη ως κορυφαίο του διαγώνιο και σαν καλύτερο νέο αθλητή κάτω των 20 ετών, τον νεαρό ακρίο, τον Στέλιο Τζουμάκα.
Ο Σάκης Ψάρας, που ήταν προπονητής στον Εθνικό Πειραιός, επέλεξε τον αρχηγό του Ηρακλή, τον Κώστα Προύσαλη, ως τον πασαδόρο της δικής του ιδανικής εξάδας, ενώ και αυτός ξεχώρισε τον Στέλιο Τζουμάκα ως την φετινή αποκάλυψη της Volley League. Ο Τζουμάκας, ο οποίος επιλέχθηκε για τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Δημήτρη Ανδρεόπουλο, ο οποίος είναι και ο νέος ομοσπονδιακός προπονητής, ως ο κορυφαίος νέος αθλητής της κατηγορίας, και ο τεχνικός του Ηρακλή Χαλκίδας, ο Σπύρος Γκολίτσης, στην δικιά του κορυφαία εξάδα επέλεξε τον Δημήτρη Εφρεμίδη, τον ακραίο του Ηρακλή. Είναι, αν μη τι άλλο, μια έτσι τιμητική διάκριση για αρκετούς αθλητές του Ηρακλή, ο οποίος μέσα από χιλιαμύρια προβλήματα κατάφερε να έχει και μια αξιοπρεπέστατη πορεία στο πρωτάθλημα και να φτάσει μέχρι τον τελικό του κυπέλου, εκεί όπου υπέκυψε στην ανωτερότητα του ΠΑΟΚ. Ήταν και η ατυχία με τον Αρμενάκη στον τελικό. Προφανώς άλλον τελικό, άλλη κόντρα θα βλέπουμε στον τελικό της Ρόδου, αν δεν τραυματιζόταν ο Αρμενάκης, αλλά ο γέγονε γέγονε, ο ΠΑΟΚ κατέκτησε δίκαια το κύπελο. Και πάμε παρακάτω. Αυτά όσον αφορά τα ρεπορτάζ των ομάδων της πόλης. Ο φίλος ο Μιχάλης λέει «Λουκούμι του Λούζ, αδερφέ μου, Τσουλού τη βλέπω». Για Τσουλού. Τώρα έτσι πως είναι ο τελικός, α ρίξουμε μια ματιά στο τελικό, με φαβορή την Ρεάλ κοντά στο 2-20. Κάτσε λίγο να συντονιστούμε κιόλας εδώ να βάλουμε τα κοιτάπια μας. Δεν μπορώ να πάρω θέση. Βασικά δεν ξέρω, όχι δεν ξέρω. Πιθανότατα δεν θα ποντάρω σε σημείο. Τι να ποντάρεις τώρα, είναι δύο τεράστιες φανέλες. Εντάξει, η Real έχει το know-how από τους τελικούς. Είναι ο τρίτος της συνεχόμενος τελικός Champions League. Πάει να πάρει το 13ο. Αλλά και τη Liverpool δεν μπορείς να την ξεγράψεις. Η Liverpool για τέτοια μάτς είναι, νομίζω ότι αυτός ο σύλλογος για τέτοια παιχνίδια, για τέτοια μεγάλα παιχνίδια έχει ιδρυθεί. Δεν προκύπτει και ευκαιρία όσον αφορά στοιχηματική ευκαιρία βάσει αποδόσεων. Λοιπόν, κατά μέσο όρο ο άσος της Real είναι στο 2.20-2.25, το χ είναι στο 3.80 και το διπλό της Liverpool, το διπλό η νίκη της Liverpool είναι στο 3+, 3.05-3.10 εκεί. Δεν νομίζω ότι προκύπτει ευκαιρία βάσει αποδόσεων. Εντάξει, είναι εντελώς σωστό, χωρίς ψεγάδι το σετ, όντως είναι ελαφρύ φαβορή η Real. Τα under-over είναι ιδιαίτερα διαβασμένα. Το over, ας πούμε, είναι πολύ χαμηλό, στο 1.45. Λογικό, καθώς μιλάμε για δύο φύση επιθετικογενείς ομάδες. Το under είναι στα ύψη, στο 2.70. Τέτοια παιχνίδια πιο πολύ για ειδικά στοιχήματα είναι. Τι να βάλεις τώρα σε σημείο και σε under-over, πρέπει να πας σε πολύ ψηλό over. Να πας δηλαδή, αλλά ακόμα και το over 3.5, ούτε καν 2.20 δεν δίνει. Θα το δούμε, δεν έχω ασχοληθεί. Αύριο που θα κάτσω να γράψω για την King Bet της Παρασκευής, θα το μελετήσω έτσι πολυπλεύρως το παιχνίδι. Αλλά τέτοια μάτς κυρίως για ειδικά στοιχήματα είναι, για τίποτα scorer, για fair scorer, για anytime scorer, για κάρτες. Ας πούμε, κάπου διάβαζα ένα στατιστικό ότι ο Ράμος στους τελικούς που έχει συμμετάσχει σε τελικούς Champions League με τη φανέλα της Real πάντα παίρνει κάρτα, και κάπου πήρε το μάτι μου μια αρκετά έτσι δελεαστική απόδοση στο να κυτρινιστεί, στο να πάρει τουλάχιστον μια κίτρινη κάρτα ο Σέρχιο Ράμος, ο οποίος έχει και έφεση στο σκοράρισμα, έτσι είναι από τους αμυντικούς που σκοράρει πολύ συχνά και σε μεγάλα παιχνίδια και θα πληρώνει καλά, καθώς είναι στόπερ και δεν είναι παίκτης από τη μέση και μπροστά. Αλλά ακόμα είμαι ανέτοιμος, Μιχάλη, να σου απαντήσω για Τσουλού. Λοιπόν, αλλά γενικότερα έχω πει πολλές φορές ότι τέτοια παιχνίδια δεν είναι για σοβαρό στοίχημα. Είναι πιο πολύ για fan bet που λέμε. Δηλαδή για σοβαρό στοίχημα ήταν το σημερινό αζαξιό του Λουζ. Τουλάχιστον στην απόδοση που κυκλοφορούσε για αρκετές μέρες στο διπλό, στο 2.80, και με το ρεπορτάζ που είχαμε, τις συνθήκες που είχαν διαμορφωθεί τις τελευταίες ημέρες, ήταν μια ευκαιρία. Θα μου πεις 2.80 ήταν, δεν ήταν ξέρω εγώ 5.80 ή 9.80. Αλλά αξία, value bet που λέμε, μπορείς να βρεις και σε μικρότερες αποδόσεις. Λοιπόν, το Αζαξιό του Λουζ είναι 0-3 και όχι 0-4 που το βγάζουν κάποια live score. Το βλέπω το παιχνίδι ζωντανά στην Νόβα, στο 78 είμαστε. Αζαξιό του Λουζ 0-3 και όχι 0-4. Εντάξει, μικρή σημασία. Έχει το τρίτο γκολ, το πέτυχε ο Γιαγιά Σανογκό, ένας επιθετικός που είχε ξεκινήσει από την Οσέρ και είχε πάει στην Arsenal. Γι' αυτό σας έλεγα νωρίτερα ότι του Λουζ έχει αρκετούς παίκτες με θητεία και στην Πρεμελή και επαναπατρίστηκε.
για λογαριασμό της τον Βιολετή. Λοιπόν, μια και μιλάμε για ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, για ξένο ποδόσφαιρο γενικότερα, η είδηση που έτσι, χρήζει αναφοράς έχει να κάνει με, την, με τον ισόβιο αποκλεισμό μουντιαλικού διαιτητή για στημένα παιχνίδια. Πρόκειται για τον Σαουδάραβα διαιτητή Φαχάντ Αλ Μιρντάσι, ο οποίος τιμωρήθηκε με διαβίου αποκλεισμό από την Ομοσπονδία της χώρας του λόγω εμπλοκής του σε στημένους αγώνες. Λοιπόν, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Σαουδικής Αραβίας, ο 32χρονος Αλ Μιρντάσι προσέγγισε τον διευθυντή της Αλ Ιτιχάντ παραμονής του τελικού κυπέλου που ήταν προγραμματισμένο στο περασμένο Σάββατο, προκειμένου να τους βοηθήσει ώστε να πάρουν το κύπελο. Ο διευθυντής της Αλ Ιτιχάντ, ο Χαμάντ Ελ Σενάι, προώθησε τα μηνύματα που έλαβε στο WhatsApp από τον διεθνή ρέφερη στους υπεύθυνους της Ομοσπονδίας, ώστε να προχωρήσουν οι απαραίτητες διαδικασίες, και μάλιστα η Ομοσπονδία ζήτησε, συγγνώμη, με επίσημο έγγραφο και από την FIFA να αποκλείσει διαβίου τον Αλ Μιρντάσι από την λίστα της, στην οποία βρίσκεται το 2011. Άρα ο Αλ Μιρντάσι, αντί να μπει στο αεροπλάνο για Ρωσία σε λίγες μέρες, δεν ξέρω αν θα πει πουθενά αλλού. Για την ιστορία να πούμε ότι η Αλ Ιτιχάντ ισοφαρίστηκε στο 90-1, αλλά τελικά πήρε στην παράταση το κύπελο. Κέρδισε με 3-1 και να πούμε ότι η διαιτητής του τελικού, αντί του Αλ Μιρντάσι, ήταν ο Άγγλος, ο γνωστός, ο Μαρκ Κλάτενμπεργκ, ο οποίος από πέρσι εργάζεται στη συγκεκριμένη ποδοσφαιρική ομοσπονδία. Άρα δεν έχουμε μόνο εμείς κάτι Πορτογάλους, Περέρα κτλ. Έχουν και Σαουδάραβες ξένους διαιτητές που εργάζονται για αυτούς. Άλλες ειδησούλες που αφορά το Μουντιάλ, λέγαμε νωρίτερα ότι ο Σέρχιο Ρομέρο, ο βασικός τερματοφύλακας της Εθνικής Αργεντινής, ο πορτήρι του United, τραυματίστηκε και αντικαταστάθηκε στην αποστολή από τον 32χρονο τερματοφύλακα της Τίγκρες, τον Ναουέλ Γκουσμάν. Μάλιστα ο Χόρχε Σαμπάολι κάλεσε τον Γκουσμάν της Τίγκρες μετά το κράξιμο που δέχτηκε από τον πατέρα του παίκτη για την αρχική μη κλίση του στην λίστα της προεπιλογής. Αργότερα θα ρίξουμε, ή μάλλον τώρα μια και πιάσαμε την Αργεντινή, να σας πω λίγο την αποστολή της Αργεντινής, την οποία δεν ξέρω, χωρίς να μου γεμίζει το μάτι, σαν ομάδα, γιατί σε μονάδες έχει αρκετούς παικταράδες, πρώτο και καλύτερο φυσικά το Μέση. Κάτι μου λέει ότι θα φτάσει τελικό. Βασικά έχω ποντάρει εδώ και πολύ καιρό να πάνε τελικό Βραζιλία-Αργεντινή σε απόδοση 23. Εξήγησα το γιατί. Εντάξει, μιλάμε για ένα στοίχημα που επιδέχεται πολύ μεγάλη αμφισβήτηση. Τώρα ψάχνει δηλαδή δύο ομάδες να φτάσουν στο τελικό, αλλά και η απόδοση. Έτσι είναι 23. Είναι μια απόδοση σίγουρα με μεγάλη αξία. Στις πιο πολλές εταιρείες το συγκεκριμένο ζευγάρι πληρώνει κοντά στο 19 με 20 ταβάνι. Λοιπόν, η Αργεντινή, η οποία έχει από τερματοφύλακες τον Γκουσμάν της Τίγκρες, ο οποίος αντικατέστησε τον Ρομέρο, τον Αρμάνι. Όχι τον Τζόρτζιο, τον Φράνκο Αρμάνι της River Plate και τον Καμπαγέρο της Τσέλσι, ο οποίος είναι, δεν ξέρω σε τι ηλικία είναι, είναι πολύ μεγάλος. Από αμυντικούς ο Σαμπάολι πήρε τον Μερκάδο της Σεβίλη, τον Φάσιο της Ρώμα, πρώην Σεβίλη και αυτός, τον Οταμέντι της Σίτι, τον Ανσάλι της Τωρίνο, τον Ταλιάφικο του Άγιαξ, τον Ρόχο της Manchester United και τον Μάρκος Ακούνια της Sporting Λισαβόνας. Από μέσους έχουμε, εντάξει, από μέση και μπροστά είναι, υπάρχουν πολλοί παιχταράδες. Ο Μπανέγα της Σεβίλης, ο Μαστεράν, ο οποίος παίζει πλέον στην Κίνα, στην Χεμπέι Φόρτσιουν. Ο Σάλβιο της Μπενφίκα, ο Μπίλια της Μίλαν, πρώην Λάτσιο. Ντι Μαρία και ο Λοσέλσο από Παρίσι Ζερμέν. Ο Λοσέλσο δεν είναι γνωστός στο ευρύ κοινό, αλλά είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής και έκανε εξαιρετικές εμφανίσεις στο τελείωμα της σεζόν με τη φανέλα της Παρί. Ο Λαντσίνι, ο μέσος της West Ham. Ο Μέσα της Ιντεπεντιέντε, Μάξι Μέσα Ιντεπεντιέντε και ο Κριστιαν Παβόνι της Μπόκα Τζούνιορς είναι ελάχιστοι οι παίκτες που είναι στην αποστολή που αγωνίζονται στο εγχώριο πρωτάθλημα της Αργεντινής. Και από επιθετικούς, εκεί όπου δεν κλείθηκε ο Μάουρο Ικάρντι, έχουμε Μέση, Αγουέρο, Ιγουαΐν και Ντιμπάλα. Ναι, ο Ντι Μαρία λογίζεται στους μέσους. Για να δούμε αν η Αργεντινή καταφέρει επιτέλους να κάνει κάτι σπουδαίο, ενώ να πάρει τρόπο, έτσι, γιατί τα τελευταία καλοκαίρια έχει παίξει τρεις συνεχόμενους τελικούς, δύο Κόπα Αμέρικα και ένα Μουντιάλ τα προηγούμενα τρία καλοκαίρια, και όχι απλά δεν πήρε τρόπαιο, δεν έβαλε ούτε γκολ, έτσι, δεν έβαλε γκολ ούτε με την Γερμανία στον τελικό, δεν έβαλε γκολ στη Βραζιλία. Δεν έβαλε γκολ ούτε στα δύο Κόπα Αμέρικα, που και τα δύο τα έχασε από την Χιλή.
Το ένα στη Χίλη, το άλλο στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, το Επετειακό, για τα 100 χρόνια από την συμπλήρωση της πρώτης διοργάνωσης Κόπα Αμέρικα. Για να δούμε αν θα καταφέρει να